Κυρία Αγγέλα Παναγιώτου, καλό μεσημέρι. Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Γιάννης Χριστοδούλου Foundation. Γεια σας. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Ωραίες εικόνες σε όλη την Κύπρο. Πολύ ωραίες. Και έτσι για μια στιγμή νόμιζα ο καπνός είναι ο Μίχλη, αλλά τελικά ήταν. Τελικά ήταν οι Φουκούδες. Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού που αφορά τι ακριβώς. Αφορά μαθητές, παιδιά, μαθητές δημοτικών σχολείων, δημόσιο-δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών. Είναι ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός, ο οποίος εθαρρύνει τα παιδιά να βάλουν τη δημιουργικότητά τους και να διαγωνιστούν μεταξύ τους για να πάρουν μεγάλα χρηματικά βραβεία τα σχολεία τους. Με ποιο τρόπο δηλαδή, τι αφορά αυτός ο διαγωνισμός? Αυτός ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι να βγάζουν έναν ωραίο τοπίο από τη χώρα μας, κάτι όμορφο μέσα από τα δικά τους μάτια όμορφο. Όταν λέτε να βγάλουν, να φωτογραφίσουν. Να φωτογραφίσουν, ναι, σε μια πολύ ωραία φωτογραφία, κάτι που ήδη πιστεύουν ότι χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Ή θα γυρίσουν ένα βιντεάκι μικρό, μονόλεπτο, με μια πολιτιστικού χαρακτήρα, δημιουργία, δηλαδή ένα χορευτικό συγκρότημα, μπορεί να έχει και λίγο. Μια πολιτιστική δραστηριότητα. Χορευτικό να είναι. Χορευτικό να είναι, αλλά μπορεί να έχει και λίγη εμπλοκή. Με τη δική τους φαντασία πάντοτε και με τα δικά τους μάτια. Τώρα βλέπω τα έπαθαν 170.000. Πόσοι θα είναι οι νικητές? Θα έχουμε 6 νικητές. Και είναι 3 στην κατηγορία της φωτογραφίας, 3 βραβεία στην κατηγορία της φωτογραφίας και 3 βραβεία στην κατηγορία της δημιουργίας μέσω βίντεο. Και θα τα μοιραστούν, φαντάζομαι, τα σχολεία, όλα αυτά θα πάνε στα σχολεία και να κάνουν ό,τι θέλουν τα σχολεία. Από την εμπειρία μας υπάρχουν αρκετές ανάγκες στα σχολεία, είτε σε εξοπλισμό αθλητικών, είτε σε αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθήκες κλπ. Το Ίδρυμα, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου, εδώ και 7 χρόνια προσφέρει στους τομείς αυτούς, με έμφαση έτσι στα δημοτικά αλλά και στην ειδική εκπαίδευση, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Και αντιμετωπίζεται, έχω να σας πω ότι αντιμετωπίζεται με μεγάλον ενθουσιασμό τούτες οι προσπάθειες. Να τονίσω ότι ο σκοπός είναι να προβάλλουμε τη χώρα μας. Ναι, μεν θα υποφεληθούν τα σχολεία, ναι, μεν θα πάρουν χρηματικά βραβεία και θα κάνουν έργο. Ναι, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε και τοπία της Κύπρου που δεν ξέρουμε. Μάλιστα, και το Ίδρυμα ενεργεί ως πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό. Διότι αυτά, το υλικό όλο, θα βοηθήσει, θα χρησιμοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί από το Ίδρυμα και από τον κύριο Χριστοδούλου στην προώθηση της χώρας μας στο εξωτερικό. Συνεπώς θα πάρει αυτά τα 3 φωτογραφίες, 3 μικρά μήκους φιλμ και θα τα διαφημίσει στο εξωτερικό. Και όχι μόνο, διότι θα έρθουν πάρα πολλές, μπορεί να έρθουν και 100 συμμετοχές, μπορεί να έρθουν και 200 συμμετοχές. 6 είναι τα βραβεία. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα που είναι αξιόλογα και είναι πολύ κοντά στα πρώτα, φαντάζομαι θα αξιοποιηθούν όλα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι όλα αξιόλογα και να νιώθουν όλα τα παιδιά ότι γίνονται, μετατρέπονται, μεταμορφώνονται και τα ίδια σε πρεσβευτές της χώρας τους και βοηθούν να προβληθεί η χώρα τους στο εξωτερικό με τη συμμετοχή τους, είτε κερδίσει ένα παιδί, είτε δεν κερδίσει. Και έχουν ενημερωθεί όλα τα σχολεία. Φαντάζομαι αυτό είναι και με τις ευλογίες του Υπουργείου Παιδείας. Είναι με την γνώση και βεβαίως δεν πάντοτε ό,τι γίνει στα σχολεία είναι με τη γνώση και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν ενημερωθεί όλα τα σχολεία, ενημερώνονται συνεχώς και έχουμε έτσι ομολογουμένως το περιμέναμε ότι θα υπάρξει πολύ θετική αντίδραση από τα σχολεία, αλλά δεν περιμέναμε τόσο ενθουσιασμό. Ίσως επειδή το ενώσαμε με την δημιουργικότητα και με την αγάπη και την προβολή προς την Κύπρο. Και είναι και ένα σημαντικό έπαθλο, δηλαδή για κάποιο σχολείο που θέλει να επενδύσει, να κάνει καινούργια πράγματα, να φέρει εξοπλισμό. Μάλιστα. Παίρνοντας αυτό το βραβείο, θα έχει πολλά να κάνει για το καλό του σχολείου. Βεβαίως. Ναι. Και μέχρι πότε λύγει ο διαγωνισμός, πότε θα ξέρουμε τους νικητές? Τρίτου ήταν η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, όμως δώσαμε προέκταση μέχρι τις 13. 10 Μαρτίου. Μάλιστα. Και θα ξέρουμε τους νικητές, θα κάνουμε, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τα χρηματικά βραβεία, δεν είναι μόνο η προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, για μια φαντασμαγορική εκδήλωση που θα γίνει τον Απρίλιο, στις 3 Απριλίου, στην οποία θα προσκληθούν όλα αυτά τα παιδιά και να παραστούν και θα έρθει και ειδικά για να μας τραγουδήσει για τα παιδιά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος αγαπά πάρα πολλά και τα παιδιά και την Κύπρο και συμβάλλει σε αυτό που κάνει το Ίδρυμα και όχι μόνο, και άλλες εκπλήξεις που τα οποία θα εντυπωσιάσουν τα παιδιά και θα είναι μια αναγνώριση. Θα είναι μια αναγνώριση για την προσπάθειά τους και για το ενδιαφέρον τους για το κοινό καλό. 3 Απριλίου στη Λεμεσό θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Μάλιστα. Με Κωνσταντίνο Αργυρό και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγέλα Παναγιώτου. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.